Ο κ. Σαπούλιας βλέπει και τα γεγονότα που εκτελήσονται στην παραλιακή λεωφόρο, κόσμος που έχει μπει στον χώρο της παρέλασης. Η αστυνομία προσπαθεί να τους απομακρύνει. Είπαμε ότι είναι 8 κοινωνικές ομάδες που ήρθαν εδώ, επέλεξαν σήμερα τον χώρο της παρέλασης για να διαμαρτυρηθούν. Και ενώ η παρέλαση ήταν προγραμματισμένη για να αρχίσει στις 11, έχουν περάσει ήδη 12 λεπτά. Και να δούμε την εξέλιξη που θα έχει. Δυνάμεις της αστυνομίας, πλακάτ από τους συγκεντρωμένους. Και δεν ξέρω αν τελικά θα αρχίσει και πότε θα αρχίσει η παρέλαση. Και προφανώς πιστεύω ότι γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες συζητήσεις για να μην αμαυρωθεί αυτή η μεγάλη μέρα για το ελληνικό έθνος, καθώς οι διάφορες κοινωνικές ομάδες που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν εδώ. Προς το παρόν έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει κάποια κινητοποίηση και από πολιτικούς να πείσουν το συγκεκριμένο πλήθος να ανοίξει, να απομακρυνθεί για να μπορέσει να αρχίσει η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια που κάνω αυτή τη μετάδοση να αντιμετωπίζω κι εγώ τέτοια κατάσταση, και καθώς είχαμε προετοιμαστεί για να δώσουμε τα μηνύματα, να περιγράψουμε την παρέλαση, κάνουμε μια άλλου είδους περιγραφή. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Θα γίνεται παρέλαση με τα ΜΑΤ και με κλούβες και με κόσμο μέσα στην παραλιακή λεωφόρο. Το βλέπουμε και αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του δίκαιο να διαμαρτύρεται, αλλά τουλάχιστον οι εικόνες αυτές ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν είναι ό,τι καλύτερο. Διότι μπορεί να έχει ο καθένας το δικαίωμα του, αλλά τέτοια μέρα που επέλεξαν, νομίζω ότι δεν ήταν σωστή η επιλογή. Θα το δούμε λοιπόν στην συνέχεια. Υπάρχει μια διαβούλευση. Κανείς δεν γνωρίζει τελικά πότε θα αρχίσει η παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων, του τριπλού εορτασμού, ο Άγιος Δημήτριος, η απελευθέρωση Θεσσαλονίκης και η επέτειος του ιστορικού, όχι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ενημερώνεται για την εξέλιξη ο Υπουργός της Εθνικής Άμυνας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Να μπει ο κόσμος μέσα στον χώρο της παρέλασης. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει η λογική, η πιο ψύχρεμη. Θα βοηθήσουν ώστε να αρχίσει η παρέλαση. Δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις χάσατε. Και στην υγειά σας μια οχαδούλα εμείς θα πιούμε, και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κυρίες και κύριοι, πάνονται σε απευθείας μετάδοση με αυτό το απροσδόκητο γεγονός να καθυστερήσει, κάποιοι να εμποδίσουν να αρχίσει η παρέλαση, να δημιουργήσουν πρόβλημα στην παρέλαση για την ιστορική επέτειο του όχι. Οι εικόνες μέσω του δορυφορικού προγράμματος της ΕΡΤ
φτάνουν σε κάθε γωνιά της γης. Και αναμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, καθώς υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις εκεί από τους υπεύθυνους πολιτικούς, στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αν θα ανοίξει ο χώρος της παραλιακής λεωφόρου για να γίνει παρέλαση ή αν κάποιοι πετύχουν το πρωτάκουστο να ματαιωθεί η παρέλαση. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει μια τριπλή επέτειο, τον Πολιούχο της Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της πόλης το 1912 και την Εθνική Παγιδεσία του 1940, που υποδεικνύουν τους σύγχρονους δρόμους της προσήλωσης στα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες των Ελλήνων αγωνιστών που αντιστάθηκαν, πολέμησαν και με τη ζωή τους υπηρέτησαν το δικαίωμα να ζούμε όλοι εμείς ελεύθεροι. Και βέβαια το μήνυμα αυτό που σας ανέφερα δεν συνάδει με αυτή την εικόνα, δεν συνάδει το να είναι αποκλεισμένοι οι άνθρωποι που θα παρελάσουν, να είναι παρόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και να έχουμε αυτή την εξέλιξη, αυτή την κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε από εδώ που βρισκόμαστε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Είναι σοβαρό, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Σίγουρα τα γεγονότα και οι εικόνες αυτές θα φτάσουν και εκτός των συνόρων. Φτάνουν ήδη από το πρόγραμμα που μεταφέρει η ΕΡΤ σε κάθε γωνιά της γης, στους αδελφούς απόδημους, τα μέλη της ομογένειας που περίμεναν σήμερα να δουν την παρέλαση, να καμαρώσουν, να νιώσουν την υπερηφάνεια για την πατρίδα. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής οι εικόνες, όπως σας είπα, δεν συνάδουν με τη μέρα και με το μήνυμα αυτής της ημέρας, καθώς είπαμε από νωρίς διάφορα μπλοκ, διάφορες κοινωνικές ομάδες, καλύτερα ας τα χαρακτηρίσω έτσι, έχουν μπλοκάρει το χώρο και η παρέλαση δεν μπορεί να αρχίσει. Κυρίες και κύριοι, κάτω από αυτές τις συνθήκες προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε την μετάδοση της παρέλασης. Μέχρι να ολοκληρωθεί και να λυθεί το πρόβλημα, θα επιστρέψουμε στα στούντιο της ΕΡΤ 3 στη Λεωφόρο Στρατού